που έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα, οι ανήλικοι που βρίσκονται σε κίνδυνο, οι ανήλικοι που εγκαταλείφθηκαν από τους γονείς και την οικογένειά τους. Ο στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα οικογενειακό περιβάλλον, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης ανάπτυξη του ανηλίκου με τη μείωση των παραγόντων κινδύνου και την ενίσχυση των παραγόντων προστασίας του. Οι δράσεις που βασίζονται στις ανάγκες της κάθε περίπτωσης είναι οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην διευκόλυνση της λειτουργικότητας της κάθε οικογένειας, η εκπαιδευτική συμβουλευτική για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας, η υποστήριξη των γονέων, η οικογενειακή θεραπεία, η ειδική ενίσχυση για την οικογένεια και για κάθε μέλος της χωριστά. Το άλλο πρόγραμμα είναι το Family Group Conference, που είναι η συνεδριάσεις ομάδων οικογενειών. Γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία το 1989 και χρησιμοποιείται σήμερα σε περισσότερες από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το Family Group Conferencing μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει η ανάγκη να καταλήξουμε σε απόφαση σχετικά είτε με όλη την οικογένεια ή με κάποιο από τα μέλη της. Το εν λόγω μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως από τις κοινωνικές υπηρεσίες των ανηλίκων και ιδίως από τα συστήματα δικαιοσύνης ανηλίκων.